κύριε Καρδόπουλε. Όπα, τις πιάζει. Σύμμαχοι είστε. Στο όχι, έτσι. Σύμμαχοι στο όχι, τώρα θα τα βρείτε σήμερα. Λέω, ναι. Σας αφήνω να αγκαλιαστείτε, να φιληθείτε. Τι είπατε, κύριε Καρδόπουλε, τι είπατε. Αδέρφια είστε στο όχι. Με συγχωρείτε, κύριε Καρδόπουλε, αλλά ο αρχηγός μας είπε ότι εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Ναι, αλλά ο αρχηγός σας είπε. Αγκολοτούμπα η Χρυσή Αυγή. Και αυτό γράφει. Πώς θα καταδικαστεί το δικαστήριο, γίνεται κάθε μέρα και όλο αναβάλλεται. Ναι. Από τη συνιστόσα την οποία έξω εκεί. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Μας θεωρούν συμμάχους τους μέχρι την Κυριακή για να υπάρξει. Συνιστόσα, άμα εννοείς την ανταρσία γενικά, υπερασπίζει αυτούς που δολοφονήθηκαν από φασίστες, έτσι, να το πούμε. Υπερασπίζει τον Παύλο Πίσα με τους δικηγόρους της. Ναι. Υπερασπίζει τους Αιγύπτιους ψαράδες. Εσύ δεν ξέρω ποιους υπερασπίζεις, τέλος πάντων. Εγώ είμαι λάτρης ενός πολιτεύματος. Αυτό το οποίο εφάρμοσε ο αείμνηστος Γιώργιος Παπαδόπουλος. Πολύ μπράβο. Είναι ένα από τα έχει βγει ένα εξαιρετικό βιβλίο «Λαμόγια στο χακί» που λέει με ποιο τρόπο αυξήθηκε το χρέος επί Χούντας. Γιατί αυτά τα να παράγουν διάφοροι, ακόμα και στη λέξη του ποταμιού, αλλά γενικά επί Χούντας αυξήθηκε το χρέος. Γιατί τα άδειναν στους εφοπλιστάδες και στους κατασκευαστές. Δεν υπάρχει καλύτερο πολίτευμα από αυτό του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Οι Έλληνες ζούσαν με το κεφάλι ψηλά. Δεν υπήρχε κανένας να τους ενοχλήσει. Και δεν είχαν πενταπλασιαστεί τα εργατικά ατυχήματα. Πέθανε ο κόσμος γιατί απλά άφηνε την εργοδοσία ανεξέλεκτη. Τώρα θα μου πεις και εσύ αν είσαι εργοδοσία με τη Χούντα. Εννοώ μεγάλη εργοδοσία αν είσαι, όχι ούτε εργοδότηση. Πόσες αυτοκρατορίες είχε επί Χούντας και πόσες είχε με τα δικά σας τα υποτιθέμενα, πώς το λέμε, υποτιθέμενες κυβερνήσεις. Ρε φίλε, με ένα πολίτευμα που δεν υποστηρίζω, όπως είναι η Κούβα παράδειγμα, σήμερα έβαλε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι είναι η πρώτη χώρα που αντιμετώπισε το AIDS να περνά από μητέρα στο παιδί. Τι μου λες τώρα για τις χαζομάρες. Είναι χαζομάρες αυτά που λες τώρα. Έκανε δρόμους μου λες τώρα. Αυτό κλασικό που λέει ο κάθε χαζός. Η Κούβα είναι ένα κράτος το οποίο κάνατε επανάσταση με τον υποτιθέμενο Τσε Γκεβάρα και σφάξατε χιλιάδες ανθρώπους. Καλά τους κάνανε. Τον υποτιθέμενο Τσε Γκεβάρα. Τον υποτιθέμενο επαναστάτη Τσε Γκεβάρα. Το γόνο της πλούσιας οικογένειας. Τα παράτησε όλα, ευμάθε ιστορία. Διάβασε εσύ καλύτερα ιστορία. Αν είναι ο Τσε Γκεβάρα γόνο πλούσιας οικογένειας, ο Μιχαλολιάκος που έχει κάνει ξενοδοχεία, τι είναι, ρε φίλε. Έβαλε τον Περέσταβα και νομίζεις ότι δεν έπαιρνε λεφτά. Έτσι ζείτε εσείς με αυτή τη... Από ποιον τα έπαιρνε τα λεφτά, φίλε. Και ο Λένιν με τον Τρότσκι είχαν παρατήσει τα πάντα τη Ρωσία και σφάξανε 17 εκατομμύρια Ρώσους. Στο δημοψήφισμα τι αψηφίσεις τελικά εσύ. Στο δημοψήφισμα τι αψηφίσεις εσύ. Εγώ προσωπικά τι θα ψηφίσω. Ναι. Εγώ προσωπικά θα ψηφίσω ναι. Α, είσαι χρυσαυγίτης και θα ψηφίσεις ναι. Πες το τόση ώρα για μας κουρπές, το βρε παιδί. Έχω όλο το δικαίωμα να ψηφίσω. Δημοκρατία έχουμε. Βέβαια. Όταν κάνεις πολιτική, η πολιτική είναι πολιτική. Πρέπει να πας με εκείνο που είναι το συμφέρον της χώρας. Και όχι την καταστροφή της χώρας. Όπως το 40 πήγατε με τους Γερμανούς, τους σταγματασφαλίτες, έτσι τώρα πάτε με τον Ευρωπαϊκό. Τότε ήταν το συμφέρον της χώρας, έτσι. Μπράβο.